Θα ξεκινήσω όπως ακριβώς βγήκε το θέμα. Χθες το βράδυ μόλις κοιμήθηκα, μετά από λίγο ξυπνάω και βλέπω, άμεσα δηλαδή, βλέπω ένα σκήνομα. Σκήνομα είναι αυτό που προσκυνούν οι άνθρωποι από έναν Άγιο που έχει πεθάνει και δεν έχει λιώσει το σώμα του. Το πρώτο που είδα ήταν από τον Άγιο Νεκτάριο. Το δεύτερο που είδα ήταν από τον Άγιο Γιάννη το Ρώσο. Το τρίτο είναι από τον Άγιο Σπυρίδωνα. Δεν κατάλαβα ακριβώς για ποιο λόγο μου τα άδειχνε. Εκείνη τη στιγμή το μόνο που ένιωθα ήταν μία νεκρή ενέργεια. Έτσι το πρωί μόλις άνοιξα τα μάτια μου, άρχισε να μου δείχνει τι συμβαίνει. Θα σας περιγράψω ακριβώς τι έγινε και πώς βγήκε το σημερινό θέμα. Μου έδειχνε τα σκηνώματα και τους ανθρώπους να λυπούνται και να γονατίζουν, να προσκυνάνε. Αν ένα σώμα ενός ανθρώπου δεν λιώσει, τότε αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ κακός και δεν τον χώνεψε το χώμα. Αυτό λέει η λαϊκή έκφραση των ανθρώπων. Όταν όμως αυτός ο άνθρωπος εξαρτάται από εκκλησία και γίνει Άγιος, τότε αυτό το σκήνομα χρειάζεται να το προσκυνάμε. Έτσι οι άνθρωποι μάθαμε πάντα να πιστεύουμε και να προσκυνάμε. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Θεός, χάθηκε η θεϊκή ενέργεια του κάθε ανθρώπου. Μπορεί αυτά τα σκηνώματα να ήταν αυτά που έχω πάει και τα έχω δει και μου έδειξε μόνο αυτά τα τρία, γιατί μετά μου έδειχνε κάτι χέρια, κάτι πόδια, κάτι αυτά, τα οποία μου ήταν άγνωστα εμένα. Όταν ο άνθρωπος βλέπει κάτι άσχημο, δύο θα συμβούν. Το πρώτο είναι να φοβηθεί. Αυτό το φόβο θα τον αρνηθεί και τότε θα μπει να δει τι πιστεύει για αυτό που βλέπει. Αν δει κάτι όμορφο όμως του είναι άγνωστο, οπότε το όμορφο θα το προσπεράσει. Και έτσι και στα δύο σημεία αυτό που θα περπατήσει ο άνθρωπος είναι το πιστεύω του. Όσο λοιπόν έγραφα το μήνυμα που σας ανέβασα σήμερα, όση ώρα μου το έδινε, ταυτόχρονα κατέβαινε και η ενέργεια της ομορφιάς. Η ενέργεια της ομορφιάς έχει πολύ βάρος. Ενώ η ενέργεια της ασχήμιας είναι ανάλαφρη. Ο λόγος που έχει πολύ βάρος εκείνη τη στιγμή που κατέβαινε δεν μπορούσα να τον δω. Τον είδα λίγο αργότερα, που πήγα και ξάπλωσα στον καναπέ γιατί ένιωθα πάρα πολύ κουρασμένη. Έχει βάρος γιατί έχει πολύ βαρύτητα για τον άνθρωπο. Χρειάζεται ο άνθρωπος να νιώθει την ομορφιά. Όμως την ομορφιά τη φοβάται, φοβάται και την ασχήμια και έτσι κατασκευάζει κάτι το οποίο δεν είναι ο ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο χάνεις την αλήθεια σου και αυτό που είσαι και δεν βρίσκεις το είναι σου.
όλοι θέλουν να είναι όμορφοι, να έχουν το πιο όμορφο, αλλά όσο ομορφιά είναι άγνωστη. Αυτό που έχει μάθει ο άνθρωπος είναι η ομορφιά της σύγκρισης. Την ομορφιά της διαφορετικότητας και της αλήθειας, τώρα θα αρχίσει να τη βιώνει. Αυτό που βλέπω εγώ όμορφο, δεν μπορείς να το δεις κι εσύ. Γιατί δεν έχουμε την ίδια θεϊκή ενέργεια. Έτσι, η ομορφιά άρχισε να κατασκευάζεται μέσα από την κρίση και τη σύγκριση. Μέσα από το τι έχω εγώ και δεν έχεις εσύ. Έτσι, για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό το όμορφο. Ο άλλος θέλει να διασκεδάζει και περνάει όμορφα. Ο άλλος θέλει να προσεύχεται και περνάει όμορφα. Ο άλλος θέλει να εργάζεται και περνάει όμορφα. Ο άλλος θέλει να ζει απλά και περνάει όμορφα. Αυτό το όμορφο είναι μία αίσθηση. Αν όμως αυτό υπάρχει χωρίς κρίση, τότε το θέλω και η θέληση δυναμητίζουν την ομορφιά και σε οδηγούν στη θεϊκή σου ενέργεια. Όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται να αφήσετε κάτω στη γη ό,τι μέχρι τώρα για σας υπήρξε όμορφο. Έτσι θα ανοίξω λίγο την ασχήμια. Για να αρχίσει ο άνθρωπος να βλέπει. Ασχήμια είναι ό,τι φαντάζομαι και ό,τι πιστεύω. Άσχημο είναι ότι με κάνει να μην υπάρχω. Άσχημο είναι ότι δεν μου δίνει ενέργεια. Είναι νεκρό, παγωμένο και απερίφραστο. Αν αυτό το δω και βιώσω το νεκρό, το παγωμένο και το απερίφραστο, τότε θα αναγνωρίσω ότι αυτό με οδηγεί να νιώσω τη μία πλευρά της ζωής μου. Αν αυτό αρχίσω να το αρνούμε, και προσπαθώ να το αλλάξω,
Όλη αυτή η προσπάθεια θα την ονομάσω όμορφη. Έτσι θα αρχίσω να μπαίνω σε δικαιολογίες, σε ψέματα, σε λύπηση, σε φόβο. Θα θυμώνω αν δεν το δέχονται. Θα θυμώνω αν δεν το βλέπω. Θα θυμώνω αν δεν το πιστεύω. Και εγώ θα παγώνω. Θα νεκρώνω. Θα γίνομαι απερίφραστη. Και έτσι θα χάσω το ένα και μοναδικό πράγμα που χρειάζεται η ασχήμια να μου δώσει. Την επίγνωση. Η ασχήμια υπάρχει για να μπορείς να βλέπεις, να βιώνεις και να αναγνωρίζεις. Μόλις φτάσεις στο σημείο να νιώσεις την επίγνωση, τότε την αφήνεις και αρχίζεις και ρέεις μέσα στη θεϊκή σου ενέργεια. Από εκεί αναδύεται το μύρο της ομορφιάς. Έτσι όμορφο είναι ότι εγώ αισθάνομαι. Ενώ άσχημο είναι ότι νιώθω. Χωρίς να κρίνω. Έτσι κάθε φορά που χρειάζομαι την ομορφιά, θα αναδύεται μέσα μου μια θεϊκή ενέργεια που θα μου δίνει αυτό εγώ που χρειάζεται να λάβω. Έτσι θα είμαι εκφραστική. Ζεστή και ζωντανή. Τιμάω αυτό που αισθάνομαι. Το εκφράζω και το ζω. Και έτσι αρχίζει να αναδύεται η δική μου ομορφιά. Έτσι εγώ αισθάνομαι όμορφη. Αν προσπαθήσω να αλλάξω κάτι από αυτό που αισθάνομαι, τότε έχω κλείσει τη θεϊκή μου ενέργεια και έχει επιβληθεί ο νους μου. Έτσι όταν εγώ αρχίσω να δέχομαι την ομορφιά μου, κοιτώντας μόνο προς τα εμένα και αισθάνομαι μόνο το δικό μου μύρο, τότε αυτή η ομορφιά είναι η ζωή μου,
η επιλογή μου και η απόφασή μου. Αυτό χρειάζεται να το εμπιστευτώ για να ανοίξει ο δρόμος της ολοκλήρωσής μου. Αφήστε λίγο τις σκέψεις σας. Για να περάσει μέσα σας η ενέργεια. Για να μπορέσεις να δεις με τα μάτια της ψυχής σου την ασχήμια, χρειάζεται να δεις τι προσκυνάς, τι πιστεύεις, τι κρίνεις, τι συγκρίνεις και τι θαυμάζεις. Για να δεις την ομορφιά, χρειάζεται μόνο να δεις τι είσαι. Στην ομορφιά τα μάτια της ψυχής κοιτάνε μόνο στη θεϊκή ενέργεια. Αντανακλά η δύναμη του θέλω και ολοκληρώνεται με τη θέληση. Έτσι αυτό που αναδύεται είναι μόνο αίσθηση. Και εσύ ως άνθρωπος με σώμα αισθάνεσαι την ομορφιά. Η χαρά είναι στιγμή.
Η ομορφιά έχει διάρκεια. Όσο εσύ θα κοιτάς προς το εσένα, η ομορφιά σου θα μεγαλώνει. Δηλαδή, θα εκφράζεται περισσότερη θεϊκή ενέργεια. Μέχρι σήμερα, η θεϊκή ενέργεια του ανθρώπου ήταν άγνωστη και εγκλωβισμένη. Τώρα γίνεται η ανάσταση και η ανάταση της ομορφιάς για να μπορέσει να ισορροπήσει με την ασχήμια που βίωσε ο άνθρωπος στη γη. Έτσι όσο θα βιώνει την αλήθεια του, και αφήνεται η κρίση του. Η θεϊκή ενέργεια θα φωτίζει για να βλέπει τη δική του αλήθεια. Έτσι, άνθρωπε της γης, δες ότι κοιτάς έξω από εσένα. Επειδή κρατάς νεκρή τη θεϊκή σου ενέργεια. Έτσι, οι άνθρωποι που φεύγουν από τη γη χωρίς να έχουν ανοίξει τη θεϊκή τους ενέργεια, την αφήνουν στη γη για να ταΐζουν την άρνηση. Έτσι, η άρνηση δυνάμωνε μέσα από τη θεϊκή ενέργεια που έτρωγε από τους ανθρώπους. Έτσι και αυτή πίστεψε ότι έχει τόση θεϊκή ενέργεια όσο χρειάζεται για να επιβιώσει τη γη. Τώρα που η γη αλλάζει και ο άνθρωπος θα αναδυθεί με τη δική του θεϊκή ενέργεια, θα αναστήσει τη δική του ομορφιά τότε η άρνηση θα αρχίσει να μικρώνει, να μικραίνει και να συρρυκνώνεται. Αν την κρίνεις θα της δώσεις δύναμη. Αν τη συγκρίνεις θα της δώσεις θέληση. Αν την αφήσεις όπως τη βλέπεις, θα λάβεις μεγαλύτερη θέση στη δική σου θέση. Έτσι το μεγαλύτερο για σένα θα είναι αυτό που σε στερεώνει και όχι αυτό που σε πολλαπλασιάζει. Ανοίγεις να λαμβάνεις και όχι να δίνεις. Αυτό που πίστευες μέχρι σήμερα ήταν να δίνεις για να σου δίνουν. Τώρα χρειάζεται να έχεις και να λαμβάνεις ό,τι σου δίνουν. Έτσι θα αρχίσεις να βιώνεις την ομορφιά σου ως άνθρωπος και να αναδεικνύεται ο πλούτος σου.
σε οποίο σημείο σταματήσεις να γνωρίζεις ότι μέχρι εκεί είναι αυτό που ζήτησες. Έτσι έλαβες τόση θεϊκή ενέργεια, όσοι χρειαζόσουν για να ζήσεις στη γη. Έτσι κάθε ομορφιά του ανθρώπου είναι ιδιαίτερη. Γιατί έχει την ιδιαιτερότητα της θεϊκής ενέργειας που έχει ζητήσει και έχει λάβει. Άλλοι πιστεύουν ότι φεύγεις από τη γη και γίνεσαι καπνός. Δηλαδή τίποτα. Άλλοι πιστεύουν ότι γυροφέρνεις τους πλανήτες και χάνεσαι. Τώρα είναι η ώρα ο καθένας μέσα από τη δική του ομορφιά αρχίσει να αναγνωρίζει ποιο δρόμο ακολουθεί. Έτσι ότι τι θα βιώνεις όταν θα φεύγεις από τη γη, θα το φέρνεις μαζί σου ως μνήμη. Και έτσι το πιστεύω θα εξαλειφθεί και θα απλωθεί η αλήθεια. Υπάρχει κάποιοι που βλέπουν την αλήθεια και κάποιοι που τη διαστρεβλώνουν. Έτσι ο καθένας σας χρειάζεται να έχει τη δική του αλήθεια. Όμως φεύγοντας από αυτή τη γη χρειάζεται να έχεις νιώσει, να έχεις αισθανθεί και να έχει αναδυθεί τουλάχιστον λίγο από την αίσθησή σου. Έτσι η αλήθεια για την ομορφιά είναι ο δρόμος σου. Χρειάζεται να σε εμπιστευτείς. Όχι να σε ακούσεις, αλλά να σε δεις. Δεν μπορεί να ακούσεις εσένα. Ο εαυτός δεν μιλάει, πράττει. Ο νους μιλάει. Έτσι χρειάζεται να εμπιστευτείς τις πράξεις σου. Και ό,τι θέλεις να το εκδηλώσεις και να το εκφράσεις. Χρειάζεται να παίρνεις λίγο απόσταση μέχρι να διαχωρίζεις αυτό που νιώθεις με αυτό που αισθάνεσαι. Μέχρι να αρχίσεις να μυρίζεις το μύρο της δικής σου ομορφιάς.
Τώρα χρειάζεται να δεις αν θέλεις να τρως αυτό που σου δίνουνε. Ή να λαμβάνεις τροφή μέσα από αυτό που είσαι. Αν πράττεις και γεύεσαι, είναι ο εαυτός σου. Αν ακούς και τρως, είναι ο νους. Έτσι θα περιμένεις την ασχήμια να σε περιβάλλει. Αν βλέπεις και κάνεις, την ομορφιά να σε οδηγεί. Την ομορφιά δεν θα την ζήσεις γύρω από εσένα, είναι μέσα σε εσένα. Έτσι θα αρχίσει να αναδύεται στο πρόσωπό σου. Θα δείχνει κάτι άλλο από αυτό που γνώριζες. Είμαι και θέλω να είμαι θεϊκή μου ενέργεια. Αυτή είναι η ομορφιά σου. Το «και θέλω να είναι» είναι για να σε βαθύνει, να τη συναντήσεις. Να την ξυπνήσεις και να την αναστήσεις. Έτσι δεν θα γονατίζεις. Θα περπατάς. Δεν θα είσαι πονηρός, θα θέλεις. Δεν θα φοβάσαι, θα είσαι. Δεν θα χάνεσαι, θα υπάρχεις. Δεν θα κλαις, θα γελάς. Δεν θα πονάς, θα αισθάνεσαι. Είσαι και θα είσαι η αλήθεια της ομορφιάς σου. Ως άνθρωπος με θεϊκή ενέργεια στη γη. Τώρα δες ότι αρνήθηκες όλο αυτό που άκουσες. Τώρα είναι ορατό και καθαρό αυτό που έχεις κάνει.
γύρισε να δεις αυτό που χρειαζόταν να δεις στο πρόσωπό σου, να το βλέπεις στα άλλα πρόσωπα. Αν το θέλεις. Κάνε το πάλι δικό σου. Έτσι δεν θα γονατίσεις, δεν θα κλάψεις, δεν θα φοβηθείς. Θα βλέπεις την ομορφιά σου και θα μένεις στη θέση σου. Ο δρόμος άνοιξε. Η θέση υπάρχει. Η θεότητα στον άνθρωπο είναι υπαρκτή. Η Αγία είναι δρόμος. Η ζωή όφελος. Η ομορφιά. Η θετική ενέργεια του ανθρώπου. Εγώ, η Μανουηλίδου Χριστίνα, σας είπα ό,τι είδα, ό,τι άκουσα και ό,τι αισθάνθηκα. Για να μπορέσει ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα να λάβει τη γνώση της αλήθειας του και να αναγνωρίσει τη θεϊκή του ενέργεια ως αυτός προβεί στη θετικότητά του και στη δεκτικότητά του. Αμήν.